Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα προεκλογικό hangout του Πρόταγων. Είμαι η Βέλικα Καραβάτσου και μαζί μας είναι ο κύριος Νάσος Αλευράς, υποψήφιος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας με το Πασό, και ο κύριος Μιλτιάδης Βαρδιτσιώτης, υποψήφιος στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Θα υποβάλω κοινές ερωτήσεις και στους δύο και θα έχετε στη διάθεσή σας ένα με 1,5 λεπτό για να μου απαντήσετε. Στο μνημόνιο έχετε συμφωνήσει. Στη μείωση των δαπανών στο δημόσιο έχετε συμφωνήσει επίσης. Και στις ιδιωτικοποιήσεις συμφωνήσατε. Θέλω να πω ότι τελικά μήπως αυτά που σας ενώνουν είναι λίγο περισσότερα από αυτά που σας χωρίζουν. Κυρία Αλευρά, θα ξεκινήσετε εσείς. Είναι διαφορετική άποψη που έχει ένα σοσιαλιστικό αριστερό κόμμα το οποίο θέλει να δουλέψει σε μια Ευρώπη η οποία θα σέβεται τα κοινωνικά δικαιώματα. Είναι άλλη άποψη που έχουν τα φιλελεύθερα κόμματα και ο τρόπος που προσεγγίζουν τα ζητήματα με την πρίκτη της οικονομίας της αγοράς. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει την πολυτέλεια μεγάλων διαφοροποιήσεων. Έχει ανάγκη να κάνει τη δουλειά και η δουλειά είναι να φέρει τα οικονομικά της, τα δημόσια οικονομικά, σε ένα επίπεδο που θα είναι βιώσιμο. Η ερώτησή μου είναι πως από τη στιγμή που είναι τόσα πολλά αυτά που σας ενώνουν, γιατί όχι μαζί σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Όχι μαζί, διότι έχουμε επίσης σημαντικές στρατηγικές διαφορές. Κύριε Βαρδιτσιώτη. Λοιπόν, κοιτάξτε, μπορεί να έχει να ψηφίσει από κοινού ορισμένα πράγματα. Δεν είναι μόνο το τι ψηφίζεις, είναι αλλά και πώς το εφαρμόζεις. Και αυτό το οποίο ζητάμε σε αυτές τις εκλογές είναι ψήφο εμπιστοσύνης για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Όμως, κανένα κόμμα δεν καταφέρει να έχει την αυτοδυναμία, όπως δείχνουν άλλωστε και οι δημοσκοπήσεις. Θα κάνετε μια κυβέρνηση μαζί. Εμείς θα συμμαχίσουμε με αυτούς με τους υποψήφιους που μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο. Πώς θα συμμαχίσουμε με την αριστερά, η οποία θέλει να φύγουμε από την Ευρώπη. Αν ο δικός μας στόχος είναι να πάμε προς την Ευρώπη, να συνεχίσουμε στην Ευρώπη. Θα αποφασίσουμε την επόμενη των εκλογών με αυτούς με τους οποίους συμφωνούμε στους βασικούς στόχους, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, να πώς θα λειτουργήσουμε καλύτερα. Γιατί το βασικό είναι να υπάρχει την επόμενη των εκλογών βιώσιμη κυβέρνηση. Κύριε Αλευρά. Είναι σαν να ζητάτε πριν δούμε την ταινία να σας πούμε το δολοφόνο. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Θεωρώ όμως πως κάποιοι ψηφοφόροι. Αυτή το ότι είναι απολύτως σαφές. Ναι. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες στον στρατηγικό στόχο που είναι η παραμονή, η διασφάλιση της παραμονής της χώρας του ευρώ, είναι κοντά. Αυτές οι δυνάμεις είναι λογικό ότι θα αναζητήσουν σε περίπτωση που ο ελληνικός λαός μας το πει με την ψήφο. Αυτή είναι η προϋπόθεση μεγάλη. Θα αναζητήσουν τα περιθώρια συνεργασίας, όπως έγινε και σήμερα, όπου έχουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Μια και αναφερθήκατε στην κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου, τελικά πιστεύετε ότι ήταν απαραίτητη. Ναι, ναι, ήταν απαραίτητη, ασφαλώς. Γιατί ήταν μια τεράστια εθνική κρίση. Η χώρα βρέθηκε στην άκρη μια μεγάλη καταστροφή που θα ήταν μια εξοδός της από το ευρώ. Και παρά τα προβλήματα, τα οποία κατά την ταπεινή μου ξεκίνησαν από τον τρόπο που συγκροτήθηκε, δηλαδή με μια διακομματική συμφωνία να. Αν θέλετε, περιορίζεται εκ του συντάγματος προνομίας που είχε. Παρά τα αυτά, η δουλειά έγινε και δημιουργήθηκε με καλό τρόπο αποτελεσματικά και έχει μια ευτυχή κατάληξη να μειωθεί δηλαδή το χρέος που παραίνει τους Έλληνες πολίτες για τα επόμενα χρόνια. Και ερώτηση και για εσάς. Θεωρείτε ότι τελικά η κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου ήταν απαραίτητη. Θεωρώ ότι ήταν απαραίτητο το να δείξουμε μέσα από μία συμμετοχή σε ένα τέτοιο σχήμα ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη και οι πολιτικές της δυνάμεις είναι αποφασισμένες να παλέψουμε για την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Αυτό ήταν το μείζον. Αυτό νομίζω ότι το πετύχαμε με την Δανειακή Σύμβαση, με το PSI και την Εθνική Κατάληξη. Και νομίζω ότι τελικά ο απολογισμός αυτής της κυβέρνησης είναι θετικός. Σε όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται τα τελευταία δύο χρόνια, για το πώς έφτασε η Ελλάδα ως εδώ, ότι έχει ένα και έντονος λόγος για την οικογενειοκρατία. Εσείς και οι δύο προέρχεστε από παλιές οικογένειες της πολιτικής. Νιώσατε σε κάποιο βαθμό ότι η κουβέντα αυτή αφορά και εσάς. Η Ελλάδα δεν αντιμετώπισε πρόβλημα μιας οικογενειοκρατίας, με την έννοια ότι αυτή η οικογενειοκρατία οδήγησε τα πράγματα εκεί που τα οδήγησε. Αντιμετώπισε αντίθετα πρόβλημα ενός πελατειακού κράτους, μιας πελατειακής λογικής στο πολιτικό σύστημα,
τα πρόσωπα ήταν σε δεύτερο ρόλο και κυρίως το βασικό είναι ότι τα πρόσωπα πάντα έχουν την αποδοχή, την απόδειξη του ελληνικού λαού. Δεν εγκατασταθήκαν εξ ονόματος και χάρη στο όνομα σε καμία θέση και ούτε είναι αυτή η υπόθεση. Κοιτάξτε, αυτή η κουβέντα περί κοντινοκρατίας στην Ελλάδα έχει γίνει πάρα πολύ. Εγώ δεν αισθάνομαι ούτε διορισμένος, ούτε αισθάνομαι κατ' επάγγελμα, ούτε αισθάνομαι κατ' απονομή διετής. Το αν έχω κληρονομήσει ένα όνομα και παράλληλα και αρχές και αξίες από την οικογένεια του πατέρα μου, το θεωρώ την ίδια του καμάρι μου και δεν το θεωρώ σε καμία περίπτωση ως ειδικό βάρος. Παρατήρησα ότι και οι δύο χρησιμοποιούνται πολύ τα social media. Θεωρείτε ότι η εποχή των μπαλκονιών και των εκλογικών κέντρων έχει πλέον τελειώσει? Νομίζω ότι η χαρά μιας ζωντανής συγκέντρωσης δύσκολα μπορεί να αντικατασταθεί και δύσκολα μπορεί να υποκατασταθεί από τα κοινωνικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα, εγώ τα θεωρώ προσωπικά μια μόδα που κάποια στιγμή, μάλλον σύντομα, θα περάσει. Δεν θεωρείτε ότι είναι το μέλλον, δηλαδή? Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας κοινωνικός κύκλος, ένας καινούριος κοινωνικός κύκλος. Ας ξεχάσουμε την πολιτική. Αλλά είναι η εποχή της μοναχικότητας. Αυτός είναι ο ορισμός τους, θα έλεγα, και αυτό είναι το υπόβαθρο τους. Θα ήθελα να δω κάποια στιγμή τους ανθρώπους να ξανασμίγουν, είτε στην πλατεία, είτε στο καφενείο, είτε στη διασκέδαση. Τι ευαλυσιώτηση? Νομίζω ότι στην πολιτική αυτό που μετράει είναι η χειραψία. Το βλέμμα, ο τόνος της φωνής, η προσωπική σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.